πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Για πότε στολίσαμε, για πότε ξεστολίσαμε, για πότε περάσαμε πάρα πολύ όμορφα με τους δικούς μας ανθρώπους. Περάσαν οι μέρες και είμαστε εδώ, με εμάς, με μένα, με τους συνεργάτες μου, με τα άτομα που έχετε αγαπήσει και σας έχουν αγαπήσει και προσπαθούν για να γεμίσουν την ώρα σας ευχάριστα από τις οθόνες σας που μας βλέπετε ούτως ή άλλως. Και από εκεί και πέραν, σήμερα σας έχω πάρα πολύ ωραία θέματα. Καταρχήν, να πω, βλέπετε τώρα αυτό το υπέροχο σελήνη. Είναι μια υπέροχη δημιουργία, χειροποίητη, VMR παρακαλώ, από τη Vicky Μπάδα, πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί φτιάχνει πάρα πολύ ωραία χειροποίητα κοσμήματα που πραγματικά μορφαίνουν τα αυτιά μου και ομολογώ ότι θα το φοράω συνέχεια. Επίσης, Παναγιώτα, ναι, μου κάνει υπέροχα ρούχα. Θα σας τα δείξω μετά να δείτε πώς με έχει κάνει πανέμορφη σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, με ιδιαίτερα ρούχα τα οποία τα σχεδιάζει η ίδια. Φίλοι μου και φίλες μου, σας έχω ετοιμάσει μαζί με δύο κορίτσια μου, την Ειρήνη Πλέστη, η οποία θα μας πει τα 6 λάθη του μακιγιάζ, και την Έφη Γιαλουσάκη, η οποία θα μας μιλήσει για το σέρφινγκ. Αλλά πέρα από αυτό, σας έχω και μία καλεσμένη. Μία ιδιαίτερη καλεσμένη. Έχει ξαναεμφανιστεί στο γυαλί. Από εκεί και πέρα πάμε να πούμε τους χορηγούς μας, όπως κάθε φορά ξεκινάμε με τους χορηγούς μας. Να πούμε ότι έχουμε κοντά μας τον Ντονατέλο, αναπαύσεως 28α στο Περιστέρι, γιατί όπως και να έχει, όλοι μας θέλουμε καλή γεύση και ποιότητα και τον Ντονατέλο τα έχει όλα αυτά. Συνεχίζουμε με το Πολύδωρον κοσμήματα, Πλάτωνος 5 στην Καλυθέα, ασημένια χρυσά και φομπιζού σε ιδιαίτερα σχέδια. Συνεχίζουμε με κομμωτήριο, κομμός γυναικείες, ανδρικές, παιδικές, μπέλα, χους 75 κάπα πετράλων Αθήνα. Συνεχίζουμε με το σεντιέρο, υπέροχα ρούχα, φιλοκτήτου 69 στο ήλιο, εξμόουτ χέρ Δημήτρης Χρυσοχέρης, πελοπίδα 106 Περιστέρι, Παπαχαραλάμπιο εκπαιδευτήριο, ιδιωτικό σχολείο, πελοπίδα 85 στο Περιστέρι, απλά ελληνικά στο Μπουρνάζι, Αγίας Παρασκευής 63, γιατί όποτε πάμε εκεί πέρα το έχουμε πει. Διασκεδάζουμε. Συνεχίζουμε με την μεταφορική Κομματάς, τα πάντα για τις μεταφορές, υποκατάστημα Αθήνας, Ορφέως 126. Όμορφα δαχτυλάκια, τα νύχια μου που μου τα έκανε και υπέροχα σήμερα, βλέπετε, και μου διάλεξε και κοκκινάκι κιόλας. Του πάθους χρώμα, έτσι, γιατί εμείς θέλουμε το πάθος στη ζωή μας. Κοριτσαστρία στο Εγάλε, όμορφα δαχτυλάκια από τη Λιλιάνα Αρναούτου. Τα φιλιά μου, Λιλιάνα. Συνεχίζουμε με την Νένα High Fashion, Παναγιώτα Νένα, όπως έχουμε πει πάντα τα ρουχαλάκια μας. Στηρίζουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δώσε Ζωή, που έχει στόχο τη φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Συνεχίζουμε με Αντώνη Χαρίτο, τις κουρτίνες μας. Πέτρου Ράλη 180 νίκια, Point 50, Art Cafe Bar, Κωνσταντινούπολης 50, στο Γκάζι στην Αθήνα. Να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Ηλεκτρικές συσκευές Λουκάκης, Δημοσθένους 266, Καλυθέα, Ραδιοτερανόβα, Σκέψου Μουσική, Στίγνης 7, στην Κυψέλη. Άνω Κυψέλη. Προκοπίδης Λουλούδια, από όλο τον κόσμο, 21 Ανθέων Αθήνα, Νατζίπ Extension, τα μου υπέροχα μαλάκια μου κάθε φορά. Τώρα τελευταία έχουμε βέβαια καθαριερώσει τις πλεξούδες. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν από την επόμενη φορά σας εμφανίζομαι συνέχεια με μπούκλες, θα δούμε τώρα. Που είναι το κομμωτήριο Έαντος 62 Ήλιον. Συνεχίζουμε με Karaoke Everywhere, Αντώνης Φερμάνης, σχεδίαση κοσμημάτων, Σολάιρ, κομμωτήριο Ηλία Ηλίου και Κασουμόπολη, έναντι μετρό.
Ευρώπα Αλουμινοτεχνική, συστήματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, Διονύσης Αρακινής, έκθεση είναι Ερατοστένους 15 και βιοτεχνία μετέωρων 25, VMart Field Art, χειροποίητες δημιουργίες όπως είπαμε, τα υπέροχα σκουλαρικάκια μου, τα οποία δεν είναι και μινιόν, είναι πολύ τεράστια και κομψότατα μπορώ να πω. Συνεχίζω με Billy John, νηφικά βραδινές τουαλέτες. Ειρήνη Πλέστη, Wellness Beauty Makeup, το μακιγιάζ μας, το υπέροχο μακιγιάζ όπως βλέπετε, κάθε φορά μου κάνει αυτό το γατήσιο μάτι, πραγματικά. Είναι όλα τα λεφτά. Συνεχίζουμε με Κουρμουσάς Παναγιώτης, ο οποίος είναι χορηγός στα επιπλά μας εδώ στο στούντιο, όπως βλέπετε πίσω την υπέροχη πολυθρόνα μου, που θα τη δείτε μετά στο γενικό μας πλάνο. Είναι Όλγας 21 Καρχαλιού Γλυφάδα. Μετά έχουμε τέλος τον Αριστομένη Γιαννόπουλο, πλαστική και επανορθωτική μικροχειρουργική. Λαφόρος Μεσογείων 109 με 111 στην Αθήνα. Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε τους καλύτερους δίπλα μας. Και συνεχίζουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με την Ειρήνη μας την Πλέστη, η οποία θα μας πει για τα 6 λάθη του μακιγιάζ. Και πραγματικά, ποια είναι βρε Ειρήνη μου αυτά τα 6 λάθη που κάνουμε εμείς οι γυναίκες ώρες και πρέπει κάποιος να βρεθεί να μας πει μην το κάνεις αυτό, είναι λάθος. Καταρχήν καλησπέρα, καλησπέρα και στις τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, θα πούμε καλή χρονιά. Δεν το έχεις πει κιόλας. Δεν έτυχε, είχαμε και τα ρεπό μας εμείς να ξεκουραστούμε. Ελπίζω να περάσατε ωραία, να ευχαριστηθήκατε, να βαφτήκατε, να βγήκατε όμορφες στις εκδηλώσεις και στις εξόδους σας. Τώρα όσον αφορά τα λάθη, γενικά είναι πολλά τα λάθη που γίνονται στο μακιγιάζ, θα αναφερθούμε περιστασιακά. Αναομάδες. Σήμερα είπαμε να επιλέξουμε τα 6 από αυτά και θα τα αναπτύξουμε στη σημερινή εκπομπή. Για να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας. Ποιο είναι το πρώτο που λάθος που κάνουμε εμείς οι γυναίκες? Το πιο σημαντικό είναι η βάση. Έχουμε πει επανειλημμένες φορές ότι καλό είναι να επιλέγουμε το σωστό τόνο και απόχρωση make-up. Είναι πολύ αντιαισθητικό η όψη του το χρώμα του κεφαλιού να διαφέρει από το λαιμό ή από τον κορμό. Το έχω δει αυτό, παιδιά. Και είναι λες, έχεις πάρει ένα κεφάλι και το έχεις βάλει σε ένα άλλο σώμα. Είναι πολύ αντιαισθητικό. Κορίτσια, να είστε λίγο πιο προσεκτικές όσον αφορά την επιλογή του make-up. Καλό είναι ότι επιλέγετε να είστε κοντά σε φυσικό φως. Το ιδανικό σημείο για να βρείτε το σωστό χρώμα είναι ακριβώς εδώ πέρα. Δεν έχει επηρεαστεί από τον ήλιο, είναι οπότε ακριβώς βάζουμε το make-up μας, εδώ πέρα ακριβώς στο χεράκι. Εδώ. Φροντίστε ή το φως που είναι στο κατάστημα να φέρνει στο φυσικό που είναι κάπως δύσκολο. Να βγαίνει λίγο έξω. Ή τουλάχιστον να είστε κοντά σε κάποιο παράθυρο. Σε κάποιο παράθυρο, αν είναι μακριά η δεν πόρτα. Δεν έχουν παράθυρα καλά τα καταστήματα. Στην πόρτα. Ναι, εντάξει, ναι, στην πόρτα ή ναι, σε κάποιο χώρο που να έχει τέλος πάντων ένα φυσικό φως. Για να βλέπετε το χρώμα που σας ταιριάζει. Το πρώτο λάθος είναι αυτό. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο να βλέπεις ένα κεφάλι άσπρο να κυκλοφορεί με ένα λίγο πιο σκούρο κορμό. Και είναι σαν παζλ ένα πράγμα. Το έχω πετύχει αυτό, όντως. Φανταστείτε τώρα να είναι μια μελαψή κοπέλα και να έχει βάλει τώρα ένα, ξέρω εγώ, νούμερο ένα τόνο make-up και να φαίνεται ένα άσπρο κεφάλι και από εδώ... Έστω και ένα τόνο πιο ανοιχτό να είναι, αλλά και πιο σκούρο να είναι και πάλι είναι αισθητή διαφορά και ξέρεις τι. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι κάποιες μπορούν να επιλέγουν ένα λίγο πιο ανοιχτό χρώμα για να είναι πιο λαμπερές. Μπορούν να έχουμε πει και κατά καιρούς θα πούμε και άλλα tips για να λάμψει το πρόσωπό σας. Δεν να πάρετε να φορέσετε ανοιχτό χρώμα make-up. Να έχετε δύο. Ένα για το χειμώνα, ένα για το καλοκαίρι. Και αν δεν βρείτε και το ιδανικό χρώμα, καλό είναι να πάρετε δύο και να τα κάνετε μίξη. Τι το πιο καλό. Λοιπόν, το να πάρεις ένα πιο ανοιχτό make-up για να είσαι πιο λαμπερή, αντιαισθητικό θα είναι το αποτέλεσμα, όπως επίσης άσχημο θα είναι να πάει σε ένα τόνο πιο σκούρο για να γίνεις πιο μπρονζέ και πιο μαυρισμένη. Έτσι ακριβώς. Αυτό το πούμε και παρακάτω, σε άλλο λάθος που κάνουμε με άλλα προϊόντα. Ένα δεύτερο λάθος που κάνουν και το έχουμε ξαναπεί, είναι η διαφορά στο περίγραμμα των χιλιών με το κραγιόν που χρησιμοποιούν. Εμένα μου αρέσει.
Κοίταξε, σε συγκεκριμένα make-up, σε συγκεκριμένα στυλ μακιγιάς, δεν είναι κακό. Π.χ. πιο πολύ σε πολύ έντονη διαφορά. Ναι, όταν μιλάμε ένα σκούρο. Το είπαμε και τις προάλλες, στα tips που είπαμε για τα κραγιόν. Όταν το περίγραμμα είναι πολύ σκούρο και το κραγιόν εσωτερικά είναι πολύ ανοιχτό, σαφώς το αποτέλεσμα είναι αντιαισθητικό. Το να υπάρχει ένας τόνος πιο σκούρος, σαφώς το κάνει πιο ανάγλυφο το περίγραμμα και το χείλος. Και το κάνει πιο juicy που θέλουμε και όλες μας. Πάντως, όχι, σοβαρά σου μιλάω. Έχω δει κοπέλα που έχει κάνει έτσι με όχι έντονο, πολύ έντονη διαφορά και ήταν αυτό που λες, σαν ανάγλυφο και ήταν πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μα το έχουμε κάνει και εμείς και το έχουν δει και, και στη σελίδα μου και στα μακιγιάζ μου. Το έχουμε κάνει και σε σένα. Το ξέρω. Ακόμη και το όμπρε. Δηλαδή, μπορεί να γίνει με ένα σκούρο με κραγιόν ή περίγραμμα το οποίο να σβήσει προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω. Αλλά με σβήσιμο, όχι απλώς μία γραμμή. Είναι άλλο να υπάρχει μία γραμμή έτσι. Το μακιγιάζ έχει κάποιους κανόνες. Και εξάλλου, εντάξει, μπορείς να πετύχεις και το ανάγλυφο και κάνοντας και φωτοσκιάσεις περιμετρικά στο σκύλος, τα οποία θα τα πούμε στο μέλλον πώς γίνονται και... Απλώς δεν είναι σωστό, δηλαδή, να βάλετε ένα καφέ, μια σκέτη γραμμή, χωρίς να μην έχει σβήσιμο. Αυτό θέλει να μας πει. Άμα θέλετε ανοιχτό χρωμοκραγιόν, βρείτε ένα μολύβι ακριβώς τον ίδιο τόνο με το κραγιόν σας. Εκτός αν θέλετε ένα πιο σκούρο κραγιόν, εκεί εννοείται ότι το ίδιο περίγραμμα θα ταιριάξει με την υπόλοιπη φάνεια του χιλιού. Mm-hmm. Το τρίτο λάθος που κάνουν είναι, το έχω παρατηρήσει τα δύο τελευταία χρόνια. Που είναι πολύ έντονα, είναι στη μόδα τα πολύ καθορισμένα φρύδια. Είναι ωραίο το φρύδι να είναι καλοσχηματισμένο. Σαφώς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και αυτό πάλι. Μπορεί να γίνουμε λίγο κουραστικοί, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε για να γίνονται σωστά. Το σωστό φρύδι δίνει όλη την έκφραση στο πρόσωπο, αλλά το σωστό φρύδι έχει να κάνει και με το πάχος του. Δεν θα κάνεις το φρύδι σου διπλάσιο, ούτε θα το φέρεις πάρα πολύ εσωτερικά στην εσωτερική πλευρά ή κοντά στη μύτη, γιατί τότε αγριεύει. Και όσο και αν θες να πας στη μόδα, να πετύχεις αυτό που λανσάρουν είτε στο Instagram είτε στο YouTube, σαφώς το αποτέλεσμα είναι αντιαισθητικό. Το φρύδι έχει συγκεκριμένους κανόνες από που αρχίζει, που κορυφώνεται και που καταλήγει. Και όσον αφορά το πάχος, τα πάντα έχουν να κάνουν όσον αφορά τις αποστάσεις και τα μεγέθη που υπάρχουν στο πρόσωπο. Με το μέτωπο, τα μάτια, τα χείλη, να υπάρχει μία συμμετρία. Δηλαδή, ακόμη και το έντονο φρύδι αποτελεί στάμπα. Λοιπόν, όπως είπε η Ειρήνη μας, έχω δει κοριτσάκια! Και καμιά φορά και μεγαλογυναίκες, μην νομίζεις, που κάνουν κάτι φρύδια, τα οποία ξεκινάνε έτσι και κάνουν κάτι και εντωμεταξύ, κάνει τις άγριες γυναίκες τις παλιές που δεν βγάζανε τα φρύδια τους, έτσι φαίνεται. Δηλαδή, να το κατανοήσετε, μην κάνετε πολύ χοντρά τα φρύδια σας, σας κάνουν σαν άγριες, σαν τις γυναίκες τις παλαιολιθικές. Πώς να το πω, έχεις δει τις παλιές, δηλαδή αν δεις ταινίες που βάζανε ηθοποιούς με μεγάλα φρύδια, τις γυναίκες ιδίως, κάπως έτσι βλέπεις τώρα κάτι και τον λένε μόδα. Όχι, δεν είναι αυτό μόδα. Κοίταξε, γενικά... Είναι αντιαισθητικό, δεν σε αρέσει αυτή η γυναίκα. Όλοι έχουμε δει βίντεο ή όλοι μπορούμε να ανατρέξουμε σε φωτογραφίες του παρελθόντος και το μακιγιάζ, ακόμη και τα φρύδια, ακόμη και η τοποθέτηση του eyeliner αλλάζει σύμφωνα με τον χρόνο. Απλά μια παρένθεση που θα ήθελα να κάνω στο θέμα μας είναι ότι το μακιγιάζ είναι μία τέχνη. Είναι αρχαία ιστορία του, είναι πάνω από 4.000 χρόνια π.Χ. που υπάρχουν αναφορές και ενδείξεις όσον αφορά την ύπαρξή του. Αυτή η τέχνη πλέον έχει αναπτυχθεί σε επιστήμη και έχει αναπτυχθεί σε επιστήμη γιατί τα προϊόντα εξελίζονται ραγδαία. Εγώ στα 22 χρόνια που δουλεύω, αλλιώς δούλευα και με άλλη ποιότητα και άλλες τεχνικές δουλεύαμε πριν από 22 χρόνια, άλλες πριν από 10 και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αλλάζει και βελτιώνεται. Και είναι πραγματικά μια επιστήμη. Και από τη στιγμή που αποτελεί τέχνη, δουλεύεις πάνω σε κάποιους κανόνες. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ για να πούμε κάποια πράγματα πώς θα κάνουν σωστά το μακιγιάζ. Σαφώς μπορείς να δεις μια φωτογραφία και να την αντιγράψεις. Το θέμα είναι όμως, σου ταιριάζουν τα χρώματα. Ποιες αποχρώσεις σου ταιριάζουν, σου ταιριάζει το ύφος. Αυτό που βλέπεις στη φωτογραφία με το παχύ το φρύδι. Ταιριάζει στο πρόσωπό σου, στις ανάγκες σου. Δεν αντιγράφουμε. Καλό είναι να συμβουλευόμαστε έναν ειδικό, να παίρνουμε κάποιες γνώσεις βασικές, θεωρητικές, οι οποίες θα μας βγουν σε καλό
και να τις επεξεργαζόμαστε με βάση τα δεδομένα Σωστά. που βγαίνουν ανά εποχή και το πώς εξελίσσεται αυτή η ομορφιά που λέγεται μακιγιάζ. Γιατί είναι όμορφο πράγμα ο χώρος του μακιγιάζ. Είναι όμορφη μαγεία. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ είδα και στο ίντερνετ που κάνανε φρύδια σε σχήμα πλεξούδα και όχι τατουάζ. Με το μολύβι, καινούργια μόδα αυτό, το έχεις δει. Έχουν βγει πάρα πολλά. Έχουν βγει φρύδια τα οποία τα κάνεις για το συγκεκριμένο, σε μορφή τατού για να σου μένουν τρεις μέρες, να μην μπαίνεις διαδικασία. Αυτά. Θέλω να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο. Το φρύδι πλεξούδα, το οποίο είναι κάτι καινούριο. Από τη στιγμή που έχουν βγει πάρα πολλά προϊόντα και τεχνικές για να βάψεις το φρύδι σου στο σπίτι σου, είναι φυσιολογικό να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, όπως και αυτό που είπες. Όπως υπάρχουν και τα εξτές τα φρύδια. Θέλω να τονίσουμε, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα, χωρίς να με βγάλεις απ' έξω. Σου μιλώ για ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι η πλεξούδα στο φρύδι. Θέλω να το αναλύσουμε λίγο εδώ στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτρες που μας βλέπουν, το οποίο είναι το είδα στο ίντερνετ και είναι ζωγραφιστό με μολύβι, το οποίο το συγκεκριμένο γίνεται και λίγο πιο χοντρό. Είναι φυσιολογικό να γίνει πιο χοντρό, γιατί για να φανεί και να γίνει τεχνική με το χέρι, από τη στιγμή που δεν γίνεται με τατού, είναι φυσιολογικό να είναι μεγαλύτερη επιφάνειά του. Τώρα, ναι, σαφώς το έχω δει. Απλά προκειμένου κάποιοι επαγγελματίες ή κάποιες εταιρείες να εντυπωσιάσουν, λανσάρουν πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι όλα για τα πάντα. Κάποια πράγματα, αλλά είναι αλλιώς θα βαφτείς να βγεις στον δρόμο να πας στη δουλειά σου, αλλιώς θα πας σε μια έξοδο. Αλλιώς άλλο μακιγιάζ και άλλες τεχνικές και άλλο αποτέλεσμα θέλεις σε μια φωτογράφηση, αλλά και πάλι. Το κάθε πράγμα έχει τα δικά του όρια. Αλλιώς θα βαφτείς για την τηλεόραση, αλλιώς είναι η παρουσιάστριά μας, αλλιώς είναι οι συντελεστές, αλλιώς είναι. Δηλαδή, είναι, το μακιγιάζ είναι ένα παιχνίδι το οποίο δουλεύεις βάσει τις ανάγκες του πού θα χρησιμοποιηθεί. Και το αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα θες να δώσεις, δηλαδή, άμα μου πει ένας στυλίστας ή ένας φωτογράφος, ξέρεις, θέλουμε να κάνουμε μια φωτογράφηση με αυτό το κόνσεπτ. Εννοείται ότι προκειμένου. Στην φωτογράφηση παίζεις και πιο extreme μακιγιάζ. Εννοείται, και ειδικά στα fashion make-up ή στα fashion show, εκεί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις σε συνεργασία με τον σχεδιαστή ή με τον στυλίστα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι υπερβολές είναι για τον δρόμο ή για την καθημερινότητά μας. Πάνω απ' όλα αισθητική σε όλα. Ένα ακόμη λάθος που υπάρχει είναι τα glitter. Περάσαμε τις γιορτές, λάμψαμε, τα βάλαμε, μέχρι ένα σημείο όμως, γιατί όπως έχουμε πει, η κομψότητα οφείλεται στην απλότητα. Έτσι ακριβώς. Άμα είναι έτσι, τότε θα είχαμε και το κουβούκλι της Barbie Glitterizer, θα μπαίναμε μέσα και θα ήμασταν όλες απαστράπτουσες. Ναι, μπορείς να κάνεις ένα μακιγιάζ. Το άκουσα αυτό, μου άρεσε. Πήγα σε ένα fashion show και βγαίνει μία με ένα λαμπερό φόρεμα. Και πετάγεται ένας και λέει, μα τι απαστράφτουσα είσαι. Μα τι απαστράφτουσα. Και το λέγει και ωραία. Κοίταξε, για κάποιες ανάγκες, π.χ. πως εσύ τις προάλλες είχες παρουσιάσει το fashion show σε ένα γνωστό χώρο που μας φιλοξενεί αρκετές φορές. Ναι, άμα είναι οι συνθήκες, το ντύσιμο και όπως είπαμε και πριν, οι ανάγκες τέτοιες, εννοείται θα το βάλεις, αλλά το βάλεις και σωστά και στην ποσότητα που πρέπει και στα σημεία που πρέπει, θα το περιορίσεις εκεί που πρέπει. Αλλά τώρα να βάζεις λάμψη, ρυδίζουσα, παντού κτλ. Είναι λίγο αποκρουστικό το φέρωμα και κυρίως στους άντρες. Είναι λίγο σε λάμπα χριστουγεννιάτικου δέντρου. Δεν το φοράμε κάθε μέρα με μέτρο και εκεί που πρέπει. Ναι, όπως είπα, γίνεσαι την Barbie Glitterizer, η οποία δεν έχει και πολύ μεγάλη διάρκεια αυτό το παιχνιδάκι. Το ξέρουν οι μαμάδες. Το ζήσανε πριν από 10 χρόνια. Και ένα τελευταίο για σήμερα από τα λάθη μας είναι οι βλεφαρίδες που έχουμε τόσο πολύ λατρέψει εμείς οι γυναίκες. Ναι, βάλτε βλεφαρίδες, βάλτε έξτε, βάλτε 3S, αλλά στο σωστό μέγεθος και σωστό μάκρος και σωστή πικρότητα. Δεν θα βγούμε στο δρόμο σαν αγελάδες. Είμαστε γυναίκες, είμαστε λουλούδια. Πρέπει να είμαστε όμορφες, λαμπερές και πάνω απ' όλα να αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά μας και όχι να τα χαντακώνουμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη μου, που μας είπες τα 6 λάθη του μακιγιάζ. Σας περιμένω για τα επόμενά σας θέματα. Από εμένα και την Ειρήνη μας. Γεια σας, πάμε να